Είναι ο Ευάγγελος Μπανέας. Είναι ο Βασίλης Κατσίλας. Και είμαστε ακόμα εδώ. Είμαστε ακόμα εδώ. Για να φτιάξουμε δεύτερη μέρα. Η ενδέκατη ημέρα. Είχαμε μια καταπληκτική χθεσινή μέρα για τους θεατές. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την δεύτερη ουσιαστικά μέρα των επεισοδίων. Των καλοκαιρινών. Δηλαδή να φτιάξουμε μια δεύτερη μέρα καλοκαιρινού επεισοδίου. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να το απολαύσετε, γιατί πραγματικά σας έχουμε απίστευτα πράγματα στην πορεία. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Και επειδή καλημέρα ξεκινάει από το πρωινό, ποιο είναι το επόμενο πρωινό που θα μας δείξεις? Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό πρωινό. Mm-hmm. Πάλι με κατσικίσιο γιαουρτάκι, πολύ βασικό για το ξεκίνημά μας. Να σου δώσω ένα κατάλι. Ομορφό, ορίστε. Ωραία. Με την πέτσα του. Με την πέτσα για τα πολλά και καλά λιπαρά. Να μην τα αποφεύγουμε, έχουμε πει τα πλούσια σε λιπαρά και καταφεύγουμε σε λύσεις light. Δεν είναι πλούσια, είναι φυσιολογικά σε λιπαρά. Σωστά. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Ας το δούμε. Γιατί ο κόσμος έχει φοβηθεί με όλη αυτή τη βιομηχανία. Mm-hmm. Και όλο το promotion με τα light προϊόντα, και νομίζω ότι είναι πολύ λάθος όλο το... Πρέπει να πούμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα κόλπα των μεγάλων εταιριών είναι τα light προϊόντα, γιατί ένα ποτήρι γάλα έχει πρακτικά, σου λέει, 4% λιπαρά, το 1,5% το άλλο είναι 1,5% και το υπόλοιπο 97,5% είναι νερό. Έτσι είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά, δεν είναι, ξέρω εγώ, κεφαλογραβιέρα που είναι 60% λίπος. Mm. Και ξέρουμε πάντα ότι θέλουμε και λίγο καλό λίπος που έχει βιταμίνες α, d, k και ε που βοηθούν στην απορρόφηση της βιταμίνης D. Οπότε τα θέλουμε τα λιπαρά, έτσι, δεν είναι τόσο κακά όσο νομίζουμε τα λιπαρά. Βέβαια. Λοιπόν, βάζουμε μία κουταλιά βρώμη. Θα το ανακατέψει, υποθέτω, για να μαλακώσει. Βέβαια. Mm-hmm. Μία κουταλιά τριμμένο λιναρόσπορο. Μου αρέσει πολύ. Ωραία, 3. Εδώ να πούμε ότι ο τριμμένος λιναρόσπορος, από τη στιγμή που τρίβεται, πρέπει να τον φυλάμε στο ψυγείο, γιατί οξυδώνεται. Πολύ σωστά. Μ' αρέσει το χρυσό λινάρι εμένα. Mm-hmm. Μύρτιλα κατεψυγμένα, διαχειρός κυρίου Ζουμπανέα. Βέβαια, τα παίρνω φρέσκα για τα καταψύχω για να έχω όλο τον χρόνο, όπως και το ρόδι. Τι ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα. Αυτό λέγεται Super Bowl, να ξέρεις. Ακριβώς. Και ψύχα από φιστίκι Αιγίνης, πολύ αγαπημένη. Είναι ένα πιάτο που και μόνο τα χρώματά του μαρτυρούν την πληθώρα θρεπτικών συστατικών. Τόσο απλά, έτσι. Τόσο απλά. Δεν προλαβαίνω να φτιάξω πρωινό. Τελείως. Νίκο, πόση ώρα έκανε να το φτιάξει? 2 λεπτά και 14. Και κουβεντιάζαμε κιόλα και λέγαμε. Και σε βαζάκι, έτσι. Και λέγαμε και ιστορίες. Και το βάζει και σε ένα ωραίο βαζάκι για να καταμένω και το παίρνει δουλειά. Μπράβο, και... Κωνσταντίνα. Και... Οι συνάδελφοι παραδειγματίζονται από σένα. Δεν είναι και αυτό βασικό? Η αίμα, εννοείται. Τέλεια. Βασίλη, συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τη Salad Master. Θα μαγειρέψουμε ένα λαβράκι φρικασέ, αλλά θα έχουμε ρόκα, φύλλα σπανάκι, φύλλα ποκαλέ, κολοκύθι. Ναι. Λοιπόν, και το κλασικό μας το μαρούλι. Και τι ακριβώς θέλουμε να φτιάξουμε μόνο? Λοιπόν, αυτά. Θα φτιάξουμε το κλασικό φρικασέ που στο φτιάχνει και η γιαγιά σου. Ναι. Ξεκινάμε να σοτάρουμε ελαφριά το λαβράκι. Θα μου βάλεις λίγο ελαιόλαδο. Ασφαλώς. Λίγο ελαιόλαδο. Έχουμε μαρινάρει το λαβράκι. Είμαστε καλά εδώ. Έχουμε μαρινάρει το λαβράκι με αλάτι και πιπέρι και ελαιόλαδο. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο. Κλείνουμε για λίγο το καπάκι, αλλά όχι ερμετικά, για να φεύγει η υδρατινή. Ναι. Και μας δημιουργήσει υγρασία. Θα σοτάρουμε το λαβράκι από τις δύο πλευρές. Ναι. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το κολοκύθι, θέλει λίγο περισσότερο χρόνο, και τα υπόλοιπα τα υλικά μας. Θα φτιάξουμε και το στο τέλος και το αυγολέμονο. Εξαιρετικά. Και πόσο ώρα περίπου θέλει? Υπολογίζουμε ότι όλο αυτό περίπου στα 10 λεπτά θα έχουμε ολοκληρώσει όλο μας το φρικασέ. Τι ωραία, πάρα πολύ. Έχουμε φιλετάρει το ψάρι, ναι. Οπότε αυτό θα έχουμε πολύ γρήγορο μαγείρεμα στο ψάρι, στο λαβράκι μας. Και γι' αυτό και ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Έχουμε τρυφερά λαχανικά. Βλέπω εδώ και έχεις κάνει πολύ όμορφο κόψιμο. Ναι, στο food sensor κόψαμε και τα κολοκυθάκια μας. Οπότε προχωράμε πολύ γρήγορα με τη συνταγή μας. Να δούμε αν έχουμε
Θα δώσουμε άλλο ένα λεπτάκι και θα προχωρήσουμε. Πάρα πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε λοιπόν, Άγγελε. Βασίλη, λοιπόν, θα μου προσθέσεις τα κολοκυθάκια. Πάρα πολύ όμορφα. Γύρω-γύρω από τα ψαράκια. Γύρω-γύρω από τα ψαράκια. Ωραία. Τα θέλεις ωραία. Όλα τα κολοκυθάκια. Ναι, τα βάλουμε όλα. Ωραία. Είναι πολύ τρυφερά. Λοιπόν, και θα προσθέσουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Και θα προσθέσουμε και μαρούλι. Πάρα πολύ πράσινο βλέπω και μ' αρέσει. Λοιπόν, και θα κλείσουμε το σκεύος. Θα βάλουμε λίγο ξύσμα λεμόνι. Ναι. Και θα το μαγειρέψουμε για τα επόμενα 3-4 λεπτάκια. Και όσο μαγειρεύεται, εμείς θα φτιάξουμε το αυγολέμονο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα μπολάκι. Εσύ θα μου βάλεις μέσα το αυγό. Αυτό ένα μπολάκι στο άλλο. Ωραία. Λοιπόν, θα στύψουμε το χυμό λεμόνι. Ωραία. Πρέπει να είσαι δυνατός για να το κάνεις αυτό, έτσι. Φρέσκο χυμό λεμόνι, έτσι. Λοιπόν, εσύ θα πάρεις ένα κουταλάκι για να μην μας πέσουν κουκούτσια και σιγά σιγά θα μου ρίχνεις να χτυπήσουμε σιγά σιγά. Για να πάρω εγώ τα κουκούτσια σίγουρα. Σιγά σιγά. Ωραία. Βλέπεις ότι αρχίζει και δένει σιγά σιγά, ρίξε και το υπόλοιπο χυμό. Πάρα πολύ ωραία. Θα προσθέσουμε αρωματικά μέσα στο αυγολέμονο. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Και θα ρίξουμε ένα ανακάτημα. Εδώ βλέπεις ότι έχουν ήδη μαραθεί. Ωραία. Και περιμένουμε άλλα 2 λεπτάκια και θα είμαστε έτοιμοι. Βασίλη, είμαστε έτοιμοι για τα αποκαλυπτήρια. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν. Άγγελε, μυρίζει εξαιρετικά ωστόσο. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξουμε το αυγολέμονο. Πάρα πολύ έτσι. Όμορφα. Και θα σερβίρουμε. Και θα σερβίρουμε αμέσως. Λοιπόν, θα σερβίρουμε τα λαχανικά. Θα πάρουμε ένα κουτάλι. Βάζουμε λοιπόν τα λαχανικά μας για το dressing. Ναι. Και από πάνω θα βάλουμε το ψαράκι. Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ όμορφο. Ωραία. Και ήρθε η ώρα, Βασίλη, να δοκιμάσεις. Ανυπομονώ πόση ώρα, να ξέρεις. Ένα κουταλάκι. Μόνο που το είδα να κάνεις όλη αυτή την προετοιμασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάρα πολύ. Για δοκίμασε να μας πεις. Να δοκιμάσω κατευθείαν μέσα από εδώ. Θα δοκιμάσεις εδώ. Δοκιμάσεις το κολοκυθάκι και τα λαχανικά. Πάρα πολύ όμορφο. Νιώθω σαν να τρώω λουκούμι, αλλά με ψάρι και λαχανικά. Πραγματικά, Άγγελε, είναι τέλειο. Mm. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και εύκολο. Δηλαδή, το κάνεις μέσα σε 10 λεπτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι. 10 λεπτάκια. 10 λεπτάκια κάτι... για να φτιάξουμε κάτι τόσο υγιεινό ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Βασίλη, τελειώσαμε και τη συνταγή και πάμε στην επόμενη. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.